Λοιπόν, μένουμε στην προεκλογική μάχη και πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και καλή σας επιτυχία. Καλησπέρα σας. Λέτε συχνά και σας ακούω ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είναι το ανάγχωμα μεταξύ της πόλωσης που επικρατεί αυτή την ώρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί ό,τι πολλώνεται δεν επουλώνεται. Και ανοίγουν πάρα πολλοί πληγές οι δύο πρωταγωνιστές που δεν πρέπει να υπάρχουν την Κυριακή το βράδυ. Την Κυριακή το βράδυ πρέπει να υπάρχει ένας έντιμος διάλογος, μια εθνική συνείδηση, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι λοιπόν εμείς είμαστε το ανάγχωμα ανάμεσα σε αυτό το παιχνίδι το οποίο γίνεται μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, σε όλη αυτή την κουβέντα που βλέπουμε ότι συντηρείται και από πολλά δημοσιεύματα από την Ευρώπη περί πιθανότητας εξόδου από το ευρώ, εξόδου από την Ευρωζώνη, την κουβέντα δηλαδή περί φόβου και ελπίδας, η δική σας θέση ποια είναι, κινδυνεύει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Εγώ αυτό το οποίο βλέπω ότι 25 του μηνός οδηγούμε σε εκλογές για να ψηφίσουμε Αμερικάνους ή Γερμανούς. Οι μεν Αμερικανοί με τα δικά τους έντυπα, προεξαρκούσεις της εφημερίδας New York Times, αλλά και κάποιον άλλον, είναι υπέρ του Τσίπρα. Τα γερμανικά είναι υπέρ του κυρίου Σαμαρά. Περί αυτού πρόκειται, ποιος θα πάρει το οικόπεδο. Βλέπετε, το οικόπεδο αυτό είναι περιζήτητο και ο καθένας νομίζει ότι υποστηρίζοντας τον ένα ή τον άλλον θα κάνει κουμάντο. Εγώ προτείνω στους Έλληνες να ψηφίσουν πολιτικούς που ενδιαφέρονται, ασχολούνται μόνο με την πατρίδα και όχι με αφεντικά. Η δική σας εκτίμηση με βάση και την πορεία της προεκλογικής μάχης όπως την βλέπετε, ποια είναι, τι θα βγάλει η κάλπη αυτή τη φορά? Θα βγάλει Τσίπρα, θα βγάλει η ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι εξαιρετικά ευτυχής γι' αυτό. Το άνοιγμα της ψαλίδας είναι πάρα πολύ μεγάλο, είδα τη δημοσκόπηση πριν από λίγο, δεν την πιστεύω καθόλου. Εξάλλου θυμάμαι ότι αυτή η εταιρεία μου έδινε 0,5 τις παραμονές των ευρωεκλογών και την Κυριακή ξημέρωσα με 2,7. Άρα λοιπόν δεν πολύ πιστεύω. Το άνοιγμα της ψαλίδας είναι μεγαλύτερο και αυτό απελευθερώνει δυνάμεις να ψηφίσουν άλλα κόμματα τα οποία μπορεί να είναι παρεμβατικά και υπεύθυνα. Γιατί η προηγούμενη Βουλή, η Βουλή που διαλύθηκε, είχε ένα μεγάλο περίσσευμα σε γελιότητα, την οποία ζήσαμε σε πάρα πολλές φάσεις, με λεξιλόγια προσβλητικά και χυδαία μέσα στη Βουλή, μέχρι κάμερες ρολόγια ανάμεσα σε βουλευτές. Τώρα χρειάζεται σοβαρότητα, ευθύνη. Και αν ο ελληνικός λαός σκεφτεί με περισυλλογή και όχι εξαλότητα σαν την άλλη φορά, νομίζω ότι θα είμαι μία από τις πρωτεύουσες επιλογές του. Εσείς, αν μπείτε στη Βουλή, κύριε Πρόεδρε, θα μπαίνατε σε μία κυβέρνηση με βασικό πόλο το ΣΥΡΙΖΑ? Θέλω να πιστεύω ότι είμαι στα όρια να μπω στη Βουλή. Μου λείπει μία ψήφος. Θα μπορέσω να την ψάξω, να την βρω σε όλη την Ελλάδα. Αλλά το θέμα δεν είναι εάν μπορώ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς έχουμε ένα άλλο ιδεολογικό κώδικα. Αλλά όπου χρειαστεί η Ελλάδα τη βοήθειά μου, σαφώς και θα την έχει. Και τη Δευτέρα η Ελλάδα θα χρειαστεί όλες τις δυνάμεις ενωμένες για να πάμε πάνω να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Ως προς το παραμύθι το οποίο ακούω τις τελευταίες ημέρες ότι θα γίνει κατάσχεση των καταθέσεων κτλ. Να θυμίσω σε όλους αυτούς που τα λένε, σε αυτό το μαγειρίο που τα λέει αυτά, ότι στην Κύπρο τις καταθέσεις δεν τις πήρε ο κομμουνιστής ο Χριστόφιας, ο Αναστασιάδης που είναι δεξιός. Το θέμα είναι μην φτάσουμε τη χώρα στον πάτο, οπότε αυτό θα είναι αναγκαστικό για όποιον και αν είναι επάνω. Χρειάζεται λοιπόν σύνεση και σοβαρότητα και αυτό που αναγίνει τώρα και στο ίντερ, τώρα αυτό που αναγίνει, είναι αυτό που πρότεινα εγώ πριν από 3 χρόνια. Πάμε πάνω να πούμε αυτά μπορούμε, αυτά δεν μπορούμε. Αυτό το οποίο δεν με άκουσε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος πριν 3 χρόνια, τώρα βλέπω να είναι η πρωτεύουσα σκέψη σε όλους, ακόμα και στους σχολιαστές τους δικούς σας. Αυτή η μεταγραφολογία αυτών των ημερών, σε ό,τι έχει να κάνει και τις μεταγραφές των βουλευτών από το ένα κόμμα στο άλλο, πώς την βλέπετε, κύριε Πρόεδρε? Πρέπει να πω ότι έχει συζητηθεί πάρα πολύ και η δική σας απόφαση να εντάξετε στους συνδυασμούς σας έναν πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε και το σκεπτικό σας σε αυτό, με δεδομένο ότι αυτό προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις. Ο Χρυσοβαλάντης το 2001, όταν είδες εγώ το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, ήταν κοντά μας. Έφυγε, πήγε στη Χρυσή Αυγή, διεπίστωσε ότι είναι η Χρυσή Αυγή, μέσα από τη Χρυσή Αυγή, ότι πρόκειται για αυτά τα πράγματα τα οποία όλοι ξέρουμε και θέλω να τα περιγράψω εγώ τώρα, και ξαναγύρισε στο σπίτι του. Επομένως λοιπόν, δεν μου κάνει εντύπωση αυτή η μεταγραφή. Εμένα μου κάνει εντύπωση η μεταγραφή της κυρίας Γκερόκου, που προσπαθώ να καταλάβω την πολιτική ευπρέπεια του Σαμαρά να πάρει ένα εξαιρετικό στέλεχος από το μέχρι χθες εταίρο του και βαστάζο του. Αυτή η κατάπτωση της πολιτικής ηθικής εμένα με προβληματίζει και με στεναχωρεί. Πήραν και από εσάς στελέχη στο παρελθόν άλλα κόμματα και η κυβέρνηση και ο κύριος Σαμαράς. Συνεχίζει ο κύριος Σαμαράς το ίδιο έργο, πρωταγωνιστής το ίδιο πράγμα. Να προδίδει όλους όσους είναι γύρω του. Γιατί εγώ τότε μιλούσα μαζί του στο τηλέφωνο και την ίδια ώρα έπαιρνε βουλευτές. Δεν περίμενα να το κάνει και στο Βενιζέλο, με τον οποίο ήταν εταίροι 2,5 χρόνια. Αλλά ξέρετε, μερικά πράγματα δεν αλλάζουν.
Έχετε καταλήξει στα αίτια της πτώσης τα προηγούμενα χρόνια του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού? Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε τελικά εκτός Βουλή? Έχετε καταλήξει? Η σύγκρουσή μου τότε με τη Μέρκελ και τη Λαγκάρτ, όταν υπέγραψα την επιστολή της προς κυρία Λαγκάρτ, που έλεγε ότι όσα χρόνια πολιτεύομαι δεν θα ασκώ πολιτική ενάντια στο μνημόνιο. Η εμπονή μου να έρθουν οι Ρώσοι στο Αιγαίο για να έχουμε μια προστασία από τις επιβουλές της γείτονας χώρας. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν αιρετικά και κάποιοι φρόντισαν να με βάλουν έξω από το παιχνίδι. Και μάλιστα στη συνέχεια, μόλις είδαν ότι δεν κατόρθωσα να με βγάλω από το παιχνίδι και έφερα το 2,7, προσπάθησαν να με στοχεύσουν με άλλους τρόπους. Άρα δεν έχετε μετανιώσει ούτε για την συμμετοχή σας στην κυβέρνηση, ούτε για την αποχώρησή σας από αυτήν, λέτε? Εγώ μπήκα για να βοηθήσω κατόπιν αιτήσεως, ή μάλλον διορθώνω, απαιτήσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας, γιατί οι άλλοι δεν μπορούσαν να συνοηθούν, και μπήκα για να βοηθήσω την Ελλάδα. Μόλις είδα ότι αυτοί οι άλλοι είχαν βρει τις δικές τους συνιστώσεις μέσα στο παιχνίδι της κυρίας Μέρκελ, σηκώθηκα και έφυγα, γιατί πίστευα ότι όλα αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Απόδειξε ότι σήμερα με δικαίουν όλες οι ενέργειες και μάλιστα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτών, σε μισθούς και σε συντάξεις. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να δώσω ένα παρόν στην επόμενη Βουλή με περισσότερη πείρα, αυτοπεποίθηση και δυναμική, γιατί η επόμενη Βουλή δεν θα χρειαστεί ανθρώπους οι οποίοι να χαριετίζονται ή να είναι ακολούθημα των μεγάλων. Γιατί βλέπω ότι κάποια κόμματα είναι ακολούθημα των μεγάλων. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Η δουλειά χρειάζεται με το να είσαι αυτάρκης και να έχεις τη δύναμη να λες την άποψή σου όποτε και όπως χρειάζεται. Εσείς συμφωνείτε με το γεγονός ότι φτάσαμε στις εκλογές έτσι όπως φτάσαμε με την μη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας? Και θα ήθελα να σας ρωτήσω κιόλας, εάν ήσασταν εντός Βουλής, αν θα ψηφίζατε τον κύριο Σταύρο Δήμα για Πρόεδρο ή όχι? Ξεκίνησε λάθος ο Σαμαράς και έχασε το παιχνίδι μέσα από τα χέρια του. Πολύ λάθος. Καταρχήν, τι ψηφίσαμε? Τον ανώτατο άρχοντα της χώρας. Να κάνουμε την καλύτερη επιλογή μεταξύ των Ελλήνων. Ο Σταύρος ο Δήμας ήταν μια καλή επιλογή, δεν ήταν όμως η καλύτερη. Άρα λοιπόν αυτοεκλοποιήθηκε σε ένα στήρο διήλυμα ο κύριος Σαμαράς. Τον παρέσυρε ο κύριος Βενιζέλος να πάνε πιο γρήγορα οι εκλογές για να μην προλάβει ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου και κάνει το κόμμα του. Και έτσι τώρα οδηγείται προς την έξοδο. Μία έξοδο η οποία έρχεται σε μερικές ημέρες. Δεν ξέρω βέβαια, εκτός από την έξοδο από την Πρωθυπουργία, μήπως έχουμε και έξοδο από την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ήδη ακούω πάρα πολλά πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι έχω σχέσεις συγγενικές με πάρα πολλούς από εκεί μέσα. Ήδη ψάχνουν να βρουν το διάδοχό του. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό, αλλά σε μια περίπτωση που άνοιγε ζήτημα. Δεν το ξέρω. Λέω, αν σε μια περίπτωση που άνοιγε ένα τέτοιο ζήτημα γενικά συζήτηση στον χώρο της δεξιάς, εσείς θα συζητούσατε την επιστροφή σας, κύριε Πρόεδρε, στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Εμένα με ενδιαφέρει ο λαός να μπει μέσα στη Βουλή. Κάνω κάθε προσπάθεια να μπει ο Λαϊκός Ορθόδοξος στη Βουλή και από εκεί και πέρα θα περιμένω την 26η Ιανουαρίου. Μάλιστα. Πόσο εύκολο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, είναι να μπαίνει κανείς σε μια τέτοια προεκλογική μάχη όταν έχει να αντιμετωπίσει και μια δικαστική περιπέτεια ταυτόχρονα, μια δίωξη μάλιστα για κακούργημα, κύριε Πρόεδρε? Και θέλω να ρωτήσω και τι σας ρωτούν οι ψηφοφόροι για αυτή την υπόθεση. Καταρχήν δεν το έχει πιστέψει κανείς, δεν το πιστέψει η κοινωνία. Οι ίδιες οι γραφίδες οι οποίες το έφεραν στην επιφάνεια το άλλαξαν. Ήταν ένα από αυτά τα παιχνίδια προκειμένου να βγω έξω από την διαδικασία. Όμως, τους το λέω, είμαι πάρα πολύ σκληρός για να προσπαθήσουν να με πεθάνουν. Ο λαός θα είναι παρόν. Όλοι ξέρουν ότι δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Κατά κεραία, επαναλαμβάνω, κατά κεραία. Ο κύριος Σαμαράς θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη τη θέση την Δευτέρα και κάποιοι άλλοι. Γιατί νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποκαλυφθούν και να πέσουν οι μάσκες. Και επιμένετε, από ό,τι βλέπω, σε κάθε ευκαιρία στις δηλώσεις σας να λέτε ότι θα αποδειχθεί ότι αυτά τα χρήματα τα οποία βρέθηκαν σε εταιρείες δικών σας συμφερόντων δεν είναι χρήματα από μίζες. Το λέτε συνεχώς. Κύριε Ζωήτε, δεν είμαι μόνο πολιτικός, εγώ είμαι και επιχειρηματίας. Είμαι ο μόνος που έχει δουλέψει από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, πρωθυπουργούς. Να θυμίσω, ούτε ο Καραμαλής έχει δουλέψει, ούτε ο Παπανδρέου έχει δουλέψει μια ημέρα, ούτε ο Σαμαράς έχει δουλέψει μια ημέρα, ούτε ο επερχόμενος έχει δουλέψει. Εγώ δουλεύω από 15 ετών. Προϋπήρχαν οι εταιρείες μου ως δράση, μία εταιρεία μάλλον, ως επαγγελματική δράση στο εξωτερικό. Είχαν δηλωθεί κανονικά τα τρία πρώτα χρόνια. Επομένως, αφήστε αυτά να τα διερευνήσει η δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι δεν μπορεί να την υποδιαιτήσει καμία καθεστωτική νοοτροπία και ιδίως τώρα. Είναι μια υπόθεση που, όπως είπατε, θα την κρίνει η δικαιοσύνη. Εγώ να σας ευχηθώ καλό προεκλογικό αγώνα και καλή επιτυχία, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χρειαστώ τον καλό σας λόγο και θα χρειαστώ ίσως και την ψήφο σας.